Μια κουβέντα μόνο για το μεγάλο βέβαια ζήτημα του κορονοϊού. Συμφωνώ με τη διαπίστωση ότι αυτή δεν είναι εικόνα Δημοτικού Συμβουλίου. Χρειάζεται η προφύλαξη βεβαίως και η στάση ευθύνης, αλλά όχι το να εκπέμπουμε ένα μήνυμα πανικού. Που δεν ξέρω και πόσο στηρίζεται πάνω σε αυτό, κατά αυτό το πρόβλημα του κορονοϊού ή στο γεγονός ότι κάποιοι, και δεν είναι μόνο μία παράταξη, δεν θέλουν να τοποθετηθούν πάνω σε κρίσιμα ζητήματα τα οποία σήμερα απασχολούν τη χώρα και το λαό και τα οποία συζητάμε ήδη εδώ μέσα. Όπως για παράδειγμα το ζήτημα των γεγονότων στον Εύρο, στα νησιά κτλ. Αφού βέβαια για να μην το ξεχάσω πρέπει να ξανακάνω για μία ακόμη φορά την επισήμανση ότι το ποιο χώρα είναι σε εμπόλεμη κατάσταση δεν είναι μια προσωπική άποψη του καθενός, βγαίνει με απόφαση του ΟΗΕ, να ενημερώσω για μία ακόμη φορά ότι τουλάχιστον το Αφγανιστάν θεωρείται ακόμη από τον ΟΗΕ ως εμπόλεμη χώρα. Όπως και άλλες χώρες από τις οποίες προέρχονται μετανάστες, πρόσφυγες κτλ. Όπως από το Ιράκ, από την Παλαιστίνη κτλ. Από το Κουρδιστάν κτλ. Καταθέσαμε δύο ψηφίσματα. Το ένα είναι για το μεταναστευτικό προσφυγικό, για το οποίο θα μιλήσω τώρα. Για το άλλο ψήφισμα που καταθέσαμε σχετικά με την τελευταία νομοθεσία για τους Δήμους και τη δυνατότητα ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών θα μιλήσω ο Μιχάλης Κωνσταντινίδης. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα του προσφυγικού και του μεταναστευτικού σας διαβάζω επιλέξει από το φύλλο εφημερίδας της ελληνικής κυβέρνησης, δηλαδή την επίσημη εφημερίδα του ελληνικού κράτους. Απαγορεύεται η εν Ελλάδη αποβίβαση προσώπων ομαδών, ομαδικά, αφικνουμένων εκ της αλλοδαπής, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένοι με διαβατήρια. Οι πλοίαρχοι των πλοίων που μεταφέρουν ομαδών άτομα τιμωρούνται με φυλάκιση και πρόστιμο. Πότε γράφτηκε αυτό στην εφημερίδα της κυβερνήσεως? Στις 22 Ιουλίου του 1922. Ποια ήταν τα άτομα που ομαδών προσπαθούσαν να αποβιβαστούν στην Ελλάδα? Οι Έλληνες πόντοι και μικρασιάτες πρόσφυγες. Μερικοί δε από αυτούς που κατόρθωσαν τελικά να αποβιβαστούν κρατήθηκαν για καιρό, που λέτε, στη Γιάρο, που βεβαίως οι πρόσφυγες ήταν που την εγγενίασαν στην νεότερη ιστορική περίοδο πριν από τους κομμουνιστές, τους αριστερούς και τους δημοκράτες, τον Εμφύλιο, στη Χούντα κτλ. Πολλά δεν μας θυμίζουν όλα αυτά για τη σημερινή κατάσταση. Προφανώς και τότε, το 1922, και είναι γνωστό αυτό, βρέθηκαν και τότε μερικές νοικοκυρές που θα έλεγαν και τι μας ενδιαφέρουν αν θα πληγούν τα δικά σας παιδιά. Δικά μας είναι. Αυτά που έγιναν στη Λέσβο. Προφανώς και τότε βρέθηκε κάποιος ελληναράς, δίθεν ελληναράς, που θα έλεγε σε κάποια έγκυο πρόσφυγα, δεν φταίμε εμείς αν εσύ πολλές τελείες σαν σκύλα. Αυτοί ήταν οι πρόγονοι των σημερινών που μας καλούν σε πόλεμο κατά των ξεριζωμένων από ποιους? Από τους πολέμους, από τις επεμβάσεις, από την εξαθλίωση. Γιατί θέλουν αυτοί που μας καλούν σε πόλεμο κατά των μεταναστών και των προσφύγων να ξεχάσουμε και να καλύψουν αυτοί τους πραγματικούς υπεύθυνους, να τους προστατέψουν? Και σε πρώτο πλάνο βεβαίως υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση και η αστική τάξη της Τουρκίας. Για τις δικές της αγορές παίζονται οι πόλεμοι του Ερντογάν και όχι για τα συμφέροντα του τουρκικού λαού. Αλλά η μεγάλη υπεύθυνη από πίσω είναι όσοι εξαπολύουν πολέμους κανονικούς, με κανόνια αλλά και υβριδικούς, όπως με αραβικές ανοίξεις ή με προσφυγικά ρεύματα, που όλοι περίπου στήριξαν και στην Ελλάδα για τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής, για τους αγωγούς μεταφοράς κτλ. Η μεγάλη υπεύθυνη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση που χρησιμοποιούν τη χώρα μας καταρχήν σαν πεδίο εκτόξευσης επιχειρήσεων στις περιοχές αυτές. Τι είναι η βάση της Ούδας? Από εκεί γίνονται οι βομβαρδισμοί της Συρίας. Με τη συμφωνία και την πρόσκληση μάλιστα και της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ίδια πολιτική επεμβάσεων, για την οποία ούτε για το ΝΑΤΟ, ούτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ακούστηκε από τους προλαλήσαντες για το ίδιο θέμα καμία απολύτως κουβέντα. Λες και δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη. Υπεύθυνη είναι γιατί εκτός των άλλων είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με το μύθευμα περί ευρωπαϊκών συνόρων που υποτίθεται ότι προασπίζεται ο ελληνικός στρατός. Στην πραγματικότητα βάζουν τον ελληνικό στρατό να προστατεύει ουσιαστικά όχι τα ελληνικά, αλλά τα γερμανικά, τα αυστριακά, τα ουγγρικά, τα γαλλικά και όποια άλλα σύνορα, γιατί εκεί θέλουν να πάνε οι μετανάστες και οι πρόσφυγες και δεν θέλουν καθόλου να μείνουν στην Ελλάδα. Ούτε βεβαίως μπορούμε να αναθέσουμε αυτό που κάνει η κυβέρνηση αλλά και η προηγούμενη, τη φύλαξη των συνόρων. Ούτε στη Frontex, ούτε στο ΝΑΤΟ, το οποίο σημειωτέων
από το καταστατικό του δεν αναγνωρίζει σύνορα. Αυτοί θα μας προστατέψουν. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που μετέτρεψε με αποφάσεις της και με τη συνενοχή και της προηγούμενης κυβέρνησης που υπέγραψε και της σημερινής που συνέχιζε να την υλοποιεί, της γνωστής συμφωνίας που μετατρέπει τη χώρα μας σε φυλακή της Ευρώπης, σε αποθήκη ψυχών όπως υπόθηκε, τώρα και σε κλειστό του στρατόπεδο συγκέντρωσης, μετατρέποντας η ελληνική κυβέρνηση με την τελευταία της νομοθεσία την οικογένεια και τα μικρά παιδιά των προσφύγων σε ποινικούς κατάδικους, φυλακισμένους, επειδή ζήτησαν να πάνε να φύγουν από τον πόλεμο, όπως οι προγονείς μας. Βεβαίως, για τα κλειστά κέντρα, ό,τι και να πούμε εμείς, απάντηση έδωσε ο λαός των νησιών που πέταξε κυριολεκτικά στη θάλασσα τους μηχανισμούς καταστολής. Γιατί μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί δεν λέμε κουβέντα? Γιατί δεν λέμε κουβέντα για το γεγονός ότι παρά τα χαμόγελα και τα γλυκόλογα των επικεφαλής Ευρωπαϊκής Ένωσης προχθές με το Μητσοτάκη στον Εύρο, την ίδια μέρα η Γερμανική Βουλή ψήφισε να μην πάνε 5.500 πρόσφυγες στη Γερμανία. Το ίδιο κάνουν και οι υπόλοιπες χώρες. Όσον αφορά τη σημερινή συνάντηση Μητσοτάκη και Μέρκελ, όπως μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι, στην πραγματικότητα συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Θα σας δώσουμε κάποια ψίχουλα παραπάνω, μη μας τους στέλνετε στην Ευρώπη. Κρατήστε τους στην ευρωπαϊκή φυλακή που λέγεται Ελλάδα. Βεβαίως, η κατάσταση είναι και κρίσιμη και επικίνδυνη. Και το λέγαμε από πολύ παλιά, όταν άλλοι προσπαθούσαν να καθησυχάσουν ότι με δήθεν με τον ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσουμε την επιθετικότητα του Ερντογάν, επιχείρημα που κατέρευσε παταγωδώς. Βεβαίως τα σύνορα πρέπει να φυλαχθούν. Όχι όμως σημαδεύοντας τους ξεριζωμένους, αλλά όσους τους ξεριζωμένους τους σωθούν στα σύνορα, την τουρκική κυβέρνηση και όσους τους βάζουν πλάτη, το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπας και χαθούνε η Τουρκία από τη λικοσυμμαχία του ΝΑΤΟ, καγκελαστεί με τη Ρωσία, που βέβαια και αυτή δουλεύει για τα δικά της συμφέροντα. Και εδώ ευθύνες έχουν όλες, και οι προηγούμενοι, και ασκούζει σαν απατημένη σύζυγος, κυβέρνηση, αλλά και οι σημερινοί, που μπορεί να μιλάνε για τους πρόσφυγες στον Εύρο και τα νησιά, αλλά για να μην χαλάσουν τη σούπα του ΝΑΤΟ, συμφωνούν με αυτό πριν από λίγες μέρες συνεδρίαση του ΝΑΤΟ, που στήριξε την επέμβαση του Ερντογάν στη Συρία, όπου εξελίσσεται μία ακόμα τουρκική κατοχή στη βόρεια περιοχή αυτής της χώρας, όπως και στο Ιράκ, στην Κύπρο και ετοιμάζεται και στη Λιβύη. Και κάνουν όλοι αυτοί, μεταξύ των οποίων και ελληνικές κυβερνήσεις, ότι ξεχνάνε ότι η απέτηση της Τουρκίας από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να νομιμοποιήσουν την κατοχή της στη Συρία καταργεί στην πράξη την ίδια τη συνθήκη της Λοζάνης, που είναι αυτή η συνθήκη η οποία κατοχύρωσε επίσης εκτός από τα τουρκοσυριακά και τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Αυτό δηλαδή το οποίο ζητάει ο Ερντογάν εδώ και χρόνια, την αλλαγή των συνόρων στην περιοχή μας. Για να μην μιλήσουμε βεβαίως και για τις υπόγειες, αλλά όσο περνάει ο καιρός και πιο προβεβλημένες σκέψεις από διάφορες πλευρές όλου του πολιτικού φάσματος για συνδιαχείριση και μοίρασμα του Αιγαίου στο δικαστήριο της Χάγης. Τα σύνορα πρέπει να φυλαχτούν. Όχι όμως από τις συμμορίες δήθεν ελληναράδων εθνικιστών, ακροδεξιών, ταυτοτικών ρατσιστών της ελληνικής Ku Klux Klan, όπως φασιστών και ναζιστών, χρυσαυγητών από την Ελλάδα αλλά και τη Γερμανία. Ακόμα και ο Δήμαρχος Οριστιάδας, νεοδημοκράτης νομίζω είναι, διαμαρτύρεται για αυτές τις ένοπλες συμμορίες που χτυπάνε όχι μόνο πρόσφυγες, αλλά και Έλληνες, εργαζόμενους, δημοσιογράφους, κάθε έναν που διαφωνεί. Λειτουργούν αυτές οι ομάδες όχι ανεύθυνο όπως λένε κάποιοι, εντελώς υπεύθυνα με τη λογική τους. Προβοκατόρικα και στην πραγματικότητα λειτουργούν υπέρ των συμφερόντων του Ερντογάν. Είναι αυτοί, αλλά και στελέχη της κυβέρνησης, που συμφωνάνε να ανοίξουν τα ξερονίσια για να στηθούν νέοι Παρθενώνες, όπως έλεγε ένας παλιός πρωθυπουργός, στη Γιάρο και τη Μακρόνησο. Βλέπουν μακριά, γιατί οι πρόσφυγες κάποια στιγμή θα περάσουν και θα φύγουν. Θα μείνουν όμως εδώ οι κομμουνιστές, οι αριστεροί και οι δημοκράτες, όσοι σηκώνουν κεφάλι στη βαρβαρότητα και την εκμετάλλευση. Παίρνουν θάρρος όλη αυτή την αθεωτική πρόταση της Αγγελός για τους χρυσαυγίτες δολοφόνους. Παίρνουν θάρρος ότι κάποιοι δίθεν ελληναράδες,
Μπορεί να έχασαν από τη Βουλή τους ναζιστές της Χρυσής Αυγής, αλλά βρήκαν άλλους εθνικιστές που καλούν σε πόλεμο κατά των προσφύγων, σε ναρκοθέτηση συνόρων, σε άνοιγμα της Μακρονήσου. Αυτές οι κραυγές βαρβαρότητας έχουν ακριβώς τον ίδιο χαρακτήρα με το δίθεν, με το εμπόριο μάλλον, δίθεν φαρμάκων για τον κορονοϊό, που δεν βρήκε μέχρι τώρα η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, αλλά βρήκε ο κύριος Βελόπουλος. Εμπόριο ελπίδας στην ιατρική, εντός εισαγωγικών, εμπόριο πατριωτισμού στην πολιτική. Σε κάθε περίπτωση business και κέρδη. Παίρνουν θάρρος από το πολεμικό κλίμα που έχει στήσει και η κυβέρνηση, αλλά και όλα τα τηλεοπτικά κανάλια. Είναι απαράδεκτο και ντροπή της ΕΤΡΙΑ να φιλοξενεί ως κεντρικό σχολιαστή στα δελτία ειδήσεων έναν επαγγελματία θαυμαστή των ταγμάτων ασφαλείας συνεργατών των Γερμανών και του κολαστηρίου της Μακρονήσου, όπου έλεγε ότι οι κομμουνιστές εκεί κάνανε διακοπές, ο οποίος, χωρίς βέβαια να είναι ιστορικός, καφεπόλη ήταν ο άνθρωπος, τελευταία σε ένα tweet μας έλεγε: καλά πήγαν, λέει, και κάποιοι ναζιστές στη Λέσβο, και τι έγινε. Αυτός είναι επίσημος σχολιαστής της κρατικής τηλεόρασης. Μουμτζής λέγεται. Και από τα κανάλια βέβαια των άλλων εφοπλιστών, που από τη μια ζητάνε να τσακιστούν μισθοί και συντάξεις για να βγατήσουν τα κέρδη τους, απ' την άλλη όμως μπορούν να δημιουργήσουν κάποια στιγμή πολεμικό κλίμα, μπας και πάρουν μέρος στη λία των πολέμων, αλλά και την ίδια ώρα, όταν συμβαίνουν όλα αυτά, όπως αυτά στην Εύρω, στις 3 του Μάρτη κλείνουν εμπορικές συμφωνίες με Τούρκους επιχειρηματίες, όπως ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας, με τη συμμετοχή μάλιστα στην εκδήλωση αυτή και του Υπουργού Καράογλου. Μπορεί ο καθένας να διαφωνεί, αλλά φαίνεται ότι 200 χρόνια μετά ο Μάρξ παραμένει σε αυτό που είπε δραγματικά επίκαιρος. Οι λαοί έχουν πατρίδα και σέβονται την πατρίδα τους. Ξέρουν τι θα πει πατρίδα. Γι' αυτό σέβονται και τις πατρίδες των άλλων. Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα. Γι' αυτό και δεν σέβεται την πατρίδα κανενός, ούτε την υποτιθέμενη δική του. Εκεί είναι το πρόβλημα των πολέμων, της εκμετάλλευσης και της προσφυγιάς. Εκεί κρύβεται ο πραγματικός εχθρός. Και αν θέλουμε, για να τελειώνουμε, πραγματική λύση και όχι διαιώνιση και χειροτέρευση του προσφυγικού σε βάρος των προσφύγων, των μεταναστών αλλά και της χώρας μας, δύο είναι αυτά τα οποία πρέπει να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση. Την άμεση απεμπλοκή της χώρας και την κατάρριξη της συμφωνίας του Δουβλίνου με τη γνωστή πρόβλεψη εκεί όπου πηγαίνει ο πρόσφυγας, η πρώτη χώρα εισδοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί μένει η ΕΣΑΗ. Κατάρριξη της κοινής δήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση και σέβεται η σημερινή, για να απεγκλωβιστούν από τα νησιά χιλιάδες πρόσφυγες και να οδηγηθούν εκεί που θέλουν, στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους. Ούτε κλειστά, ούτε ανοιχτά hot spot πουθενά. Η κυβέρνηση να αξιοποιήσει επιτέλους όλα τα μέσα άσκησης πίεσης που διαθέτει και διαθέτει, απαιτώντας η διαδικασία ταυτοποίησης και αιτήσεων ασύλου να γίνεται από τον ΟΗΕ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στην Τουρκία, στα σύνορα με την Ελλάδα, πριν την Ελλάδα, στα σύνορα με τη Συρία και με απευθείας από εκεί μετακίνηση στις χώρες πραγματικού προορισμού των προσφύγων και των μεταναστών με πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Αυτά περίπου τελείωσα. Περιέχει το ψήφισμα που καταθέσαμε και καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να το υπερψηφίσει.